Λοιπόν, να πάμε μια και είμαστε σε χαρές και σε τραγούδια και σε πάρτι, όπως παίξαμε και πριν, να πάμε και σε ένα άλλο πάρτι. Πάμε στο πάρτι του OK. Ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί. Ρε, άτιμη. Πραγματικά. Επειδή είσαι και η μόνη ελεύθερη εδώ μέσα, έχεις τον περισσότερο χρόνο για πάρτι και εκδηλώσεις. Ετοιμάσου και για μάντ. Έρχονται και αυτά. Α, το έχουμε κανονίσει, θα πάω. Εντάξει, εννοείται. Μα και να μην ήθελες, λέμε, ποιοι είναι εδώ πέρα οι ελεύθεροι, γιατί υπάρχουν και οι πολιορκημένοι, κατάλαβες. Βέβαια. Μ' άρεσε αυτό. Ελιάνα, ας πούμε, με δύο παιδιά, πού να έρθει κακομοίρα στο πάρτι. Τώρα μου λέει, θέλω πολύ, αλλά δεν μπορώ, το μωρό. Τέλος πάντων, πήγαμε χθες στο πάρτι του OK. Όλη η εγχώρια showbiz βρέθηκε εκεί πραγματικά. Όλοι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να σας πω ονόματα, θα τελειώσω αύριο. Άνθρωποι που μίλησαν για τα αγαπημένα τους εξώφυλλα στην κάμερα της εκπομπής. Γυναίκες οι οποίες είναι μέλουσες μαμάδες και μας μίλησαν για αυτή την πολύ όμορφη περίοδο που διανύουν. Μαμάδες που ετοιμάζονται να βαφτίσουν τα παιδάκια τους και κάτι ζυγούλη, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί και μας μίλησε εκτενώς για το γάμο της, για το πώς αισθάνονται τα παιδάκια της, για όλο αυτό που έρχεται. Και φυσικά ο διευθυντής του περιοδικού OK, ο Νίκος Γεωργιάδης, μας λέει. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που πουλάει περισσότερο στο εξώφυλλο? Δεν πιστεύω να είναι αυτή που νομίζω. Ποια είναι άραγε αυτή, δεν ξέρει κανένας μας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάρτι το βράδυ της Τρίτης για γνωστό εβδομαδιαίο περιοδικό και πλήθος επωνύμων έδωσε το παρόν. Θυμούνται άραγε το πρώτο τους εξώφυλλο. Ποιο εξώφυλλο έγινε το αγαπημένο τους? Είναι υπέρ του Photoshop. Ήταν στο TV Zapping. Και θυμάσαι πως ήσουνα... Ναι, ήμουνα με... Τότε ήταν, κάτι ήταν μόδα, δεν θυμάμαι, το βασικό ένστικτο του, κάτι τέτοιο. Και είχα τυλιχτεί με ένα σεντόνι. Αυτό που είχα κάνει σε ένα περιοδικό όταν είχε γεννηθεί ήταν... Πολύ μωρό και κάναμε στις εικόνες ένα εξώφυλλο. Νομίζω εξώφυλλο στο εκεί πρέπει να έχει παίξει ο γάμος μου. Γενικά δεν έχω άλλα εξώφυλλα. Θυμάμαι τώρα που το λες μία φορά, είχα κάνει ένα εξώφυλλο, δεν θα πω σε ποιο περιοδικό. Και όταν βγήκε και όταν είχα πάει εκεί, με είχαν βάψει καταπληκτικά, με είχαν χτενίσει υπέροχα και αισθανόμουν πάρα πολύ ωραία. Και λέω, πω, θα βγει μία φωτογράφηση αυτή καταπληκτική. Και βγαίνει. Και τη βλέπω, παιδιά, και ήθελα να αγοράσω όλα τα περιοδικά, αν γινότανε από παντού. Το αγαπημένο μου εξώφυλλο νομίζω ότι είναι το οικογενειακό που είχαμε κάνει, Χριστούγεννα. Στο OK. Ποιος είναι που πουλάει περισσότερο? Θα αρχίσουμε τώρα να λέμε πάλι για την αγαπημένη μας Ελένη Μενεγάκη. Θα πάει πάλι εκεί η κουβέντα. Είναι πραγματικά η Ελένη. Είναι πιο... η Ελένη, ναι, είναι το εξώφυλλο ασφαλείας. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Και... Τώρα, Τετάρτη, αύριο που ξημερώνει, πάλι την Ελένη έχουμε ωραιότατη στο εξώφυλλο. Ξέρετε, είναι ένα πρόσωπο, η Ελένη, που το θεωρούμε δικό μας. Έχει μπει στα σπίτια των ανθρώπων τόσο καιρό. Καμία άλλη αυτή τη στιγμή δεν έχει καταφέρει να έχει τη διάρκεια που έχει η Ελένη. Παιδιά, είμαστε το 2017 και η Ελένη είναι στην τηλεόραση από το 92. Είναι 25 χρόνια, δεν είναι λίγα. Καλοκαίρι όμως σημαίνει γάμος, βάφτιση, γεννητούρια. Δεν θα κάνετε μπάτσελορ, φαντάζομαι, με τις φίλες σας. Όχι, σκέφτομαι να κάνουμε πάρτι μετά που θα έχω χαλαρώσει και θα έχω ηρεμήσει και θα το ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρη ότι εκείνη τη μέρα λίγο θα χωθώ, λίγο θα συγκινηθώ, θα είναι ωραία. Τα παιδιά ανυπομονούν, θέλουν να δοκιμάζουν τα ρούχα τους, χαίρονται, θέλουν να δουν πού θα στέκονται, τι θα κάνουν. Ο μικρός ο Αλέξανδρος είναι πολύ ενθουσιασμένος, το περιμένει πώς και πώς να φορέσει. Όχι, περισσότερο από όλους, αλλά και αυτός είναι πολύ... Πολύ χαρούμενος για το κουστούμι του. Ο Σάκης έχει πει τη γνώμη του για τον ηθικό σας? Δεν έχει καμία ιδέα, δεν έχει ιδέα πώς θα είναι, δεν ξέρει τίποτα, θα είναι έκπληξη. Ελπίζω να μου αφιερώσει τουλάχιστον ένα τραγούδι, αν μη τι άλλο. Νύφη θα ντυθώ για χάρη του. Είναι και γάμος και βάφτιση μαζί, ακριβώς. Τι θα γίνει, πότε? Τη Θεσσαλονίκη θα γίνει, 7 Ιουλίου. Έχω χωθεί πάρα πολύ με τις προετοιμασίες, γιατί δεν είχα την πολυτέλεια να βρίσκομαι Ελλάδα λόγω του μωρού. Ήρθα πριν από 1,5 μήνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα τρέχω όλα τώρα μέσα σε 1,5 μήνα. Να οργανώνεις δύο μυστήρια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μηνών είσαι? Είμαι 5. Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Έχουμε λίγους μήνες ακόμα και κάνα 2 χρόνια μετά τη γέννα. Αυτό νομίζω θα το υπομένω. Εγώ είμαι έγκυος, ο Μάνος δυσκολεύεται, κατάλαβες τα παιδιά. Όχι, καθόλου δεν είμαι αγχωμένη. Το μόνο που νομίζω ότι όταν θα έρθει η στιγμή μπορεί έτσι λίγο να μου φανεί διαφορετικό, επειδή είναι και αγοράκι. Έλεγα ότι αν είναι κοριτσάκι ίσως ξέρω.
Έχω εμπειρία. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω εμπειρία, είναι καινούριο. Τα εξώφυλά σου. Εμείς δεν έχουμε γίνει ποτέ, ρε παιδί. Σταμάτα μου, ρε Θοδωρή. 48 σταμάτα. Χρόνια στην τηλεόραση. Με πήρανε και εμένα πριν από μία εβδομάδα, ένα μήνα, δύο και μου είπανε. Και έλεγα να τους εκβιάσω, να πω: αν δεν πω εξώφυλλο, δεν σας δίνω τίποτα. Καμία στιγμή. Όχι το και ένα άλλο περιοδικό. Αλλά λέω καλά, μετά. Που σε ξέρουν. Μπορεί να είναι και η τελευταία πόσο φορά τη ζωή. Είσαι εντελώς αλλού με αυτό το θέμα. Που πραγματικά καταλαβαίνουν ότι κάνεις πλάκα. Γιατί πάλι καμιά φορά μπορεί να νομίζει κανείς ότι τα λες και σοβαρά. Ποιος θα το νομίζει. Ξέρω εγώ, ένας που δεν σε ξέρει. Όσοι σε ξέρουμε, το ξέρουμε. Καλά, δεν πειράζει. Αλήθεια να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι, για πες μας, Ελένη, με τα χίλια εξώφυλλα. Μπορεί και να είναι λάθος, αλλά θα την κάνω. Πώς αισθάνεσαι. Και εγώ, Ελένη, μου τρέμω. Τρέμουμε και δύο. Τι θα ρωτήσεις, Παναγίτσα. Όχι, θέλω να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι μετά από τόσα χρόνια που ξέρεις ότι είσαι η νούμερο ένα. Είναι τώρα αυτή η ερώτηση που εγώ θα απαντήσω μέσα στην εκπομπή μου. Για απάντηση. Εντάξει. Ερωτή, δεν κάνει. Ούτε καν το συζητάω. Ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά δεν είναι πρέπον. Εντάξει. Μέσα στην εκπομπή μου θα μιλήσω γι' αυτό. Δεν μιλάω ούτε στα περιοδικά γι' αυτό. Νομίζω θα ρωτήσει πόσα εξώφυλλα έχει κάνει. Καλά, νομίζω ότι δεν ξέρω.